Κύριε Καλάκο, θέλουμε να πάμε στις εκκρεμότητε, γιατί λίγο το Υπουργείο Εργασίας μας οριοποιεί κάποιες καταστάσεις ε, και κάποιες εκδόσεις συντάξεων. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα, ε, για πόσες χιλιάδες συνταξιούχους και σε πόσες χιλιάδες συνταξιούχους αφορά ε, και τι ποσά είναι όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ποιο είναι το άμεσο αποτέλεσμα, τι θα γίνει, μέχρι πότε θα περιμένουν οι υποψήφοι ή οι συνταξιούχοι για αυτά. Ναι, να, να ξεκινήσουμε από τις κύριες συντάξεις. Υπάρχουν 130 με 132 χιλιάδες σε αναμονή. Αφορά κόσμο και έξι χρόνια πριν. Υπάρχουν ταμεία δηλαδή που έχουν να εκδώσουν κύρια σύνταξη εδώ και έξι χρόνια. Ε, οι περισσότερε συντάξει, βέβαια, οι 80.000 περίπου, είναι μετά το νέο νόμο, μετά τι 13 Πέμπτου του ε, 2016. Υπάρχουν επίση 129.000 περίπου επικουρικέ συντάξει, ε, που και εκεί οι καθυστερήσει γυρίζουν πίσω πέντε χρόνια, είναι τα Ταμείο ΤΑΙΕΚ των Εμποροϊπαλλήλων και κάποια άλλα ταμεία. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καμία επικουρική σύνταξη δεν έχει εκδοθεί μετά την 1η, -1η του 2015, γιατί δεν υπάρχει τρόπο υπολογισμού. Όσο αφορά την νέα διάταξη που περιλαμβάνει ο νόμο τη κυρία Αχτσιόγλου, που λέει ότι θα ξεμπλοκάρει τι επικουρικέ. Δεν ξεμπλοκάρει τι επικουρικέ, δεν δίνει τρόπο υπολογισμού ο νέο νόμο. Τακτοποιεί μόνο επιπείων αποδοχών θα γίνεται ο υπολογισμό τη επικουρική, ενώ το επί των αποδοχών τη κύρια σύνταξη θα γίνεται επί των αποδοχών που έχουν καταβληθεί για επικουρική σύνταξη και σωστό ήταν αυτό. Αλλά δεν ξεμπλοκάρεται γιατί δεν δίνεται ο τρόπο υπολογισμού από 1η πρώτη του 2015 και μετά, που πρέπει να βγει μια ράντα που θα λαμβάνει υπόψη στο συντελεστή θνησιμότητο, τα έσοδα και όλα αυτά που προβλέπει ο νόμο 4387. Άρα είμαστε σε αναμονή και δεν εκδίδεται καμία σύνταξη και όσες εκδόθησαν κάποιες, παρανόμως εκδόθησαν και γι' αυτό άλλωστε είχε και μία ε, εγκύκλειος, να πούμε, του κυρίου Πετρόπουλου, που έλεγε αυτές που εκδόθησαν μετά την 1η πρώτη πρώτη 15 θα είναι επαναυπολογιστούν και θα γίνει παρακράτηση εφόσον δόθησαν παραπάνω χρήματα. Αυτό συναφορά τι επικουρικέ. Όσον αφορά τα εφάπαξ βοηθήματα, μιλάμε για 58.000 περίπου σε αναμονή, και εδώ ο χρόνο πίσω γυρίζει 4 χρόνια περίπου. Γιατί υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση για να βρεθεί τρόπο υπολογισμού, άρα, πάρα πολλοί συνάδελφοι που περιμένουν να πάρουν συνταξιούχοι το ΕΦΑΠΑΞ θα περιμένουν και αυτοί αρκετά χρόνια πλέον. Υπάρχει και ένα ταμείο, μάλιστα ένα τομέα, το ΤΑΔΚΙ, το Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που έχει 7.000 σε αναμονή και δυστυχώ εκδίδονται το μήνα γύρω στα 100-150 ΕΦΑΠΑΞ. Αν δεν αλλάξει ο ρυθμό αυτό. Γιατί πόσα μιλάμε. 35.000 περίπου με 35 χρόνια. Αν δεν αλλάξει ο ρυθμό αυτό, δυστυχώ πάρα, πολλούς, πάρα πολλούς θα του πάρουν οι κληρονόμοι και όχι οι ίδιοι το ΕΦΑΠΑΞ.